Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής αποτελεί ένα ακόμα βήμα στο κενό για την Ευρωζώνη, ένα ακόμα καρφί στο σταυρό του μαρτυρίου για τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση Παπανδρέου, παντελώς απούσα από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, προσπαθεί τώρα να μας παρουσιάσει ως παράδεισο όλα όσα επί 2 χρόνια ξόρκιζε ως κόλαση. Δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι όλες τις οι επιλογές ήταν εγκληματικές και μας οδήγησαν τελικά στην ουσιαστική χρεοκοπία. Το 2010 αποφάσισαν να μας βάλουν στο μνημόνιο και να προσφέρουν ως αντίδοτο στην κρίση χρέους τη λιτότητα και την εσωτερική υποτίμηση. Μας είπαν ότι το μνημόνιο της λιτότητας θα μας σώσει από τη χρεοκοπία. Αποδείχθηκε τελικά ότι μας βύθισε βαθιά μέσα σε αυτήν. Μας είπαν ότι θα είναι πρόσκαιρη η επιτροπία και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αποδείχθηκε ότι θα είναι μόνιμη και μακράς διάρκειας. Μας έβαλαν σε αυτή την εθνική περιπέτεια με χρέος περίπου στο 115% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Τώρα, στην καλύτερη περίπτωση και μετά από 10 χρόνια θα μας βγάλουν φτωχούς, ταπεινωμένους, διαλυμένους και με χρέος 120% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Και ποιος να τους εμπιστευτεί όμως ότι ακόμα και σε αυτές τις προβλέψεις τους θα πέσουν μέσα. Όταν μόνο μέσα σε 1,5 χρόνο εφαρμογής του μνημονίου έχουν πέσει έξω πάνω από 5 φορές στις προβλέψεις τους για την ύφεση. Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής δεν μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμο δρόμο την ελληνική οικονομία, γιατί βασίζεται σε λάθος συνταγή. Βασίζεται στη συνταγή της λιτότητας που γεννά την ύφεση και πολλαπλασιάζει το χρέος. Η διαγραφή του χρέους είναι αναγκαία, αλλά ως μέσο για την υλοποίηση μιας άλλης πολιτικής, μιας πολιτικής ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είναι όμως δώρον άδωρον αν πρόκειται να συνεχιστεί μια πολιτική ύφεσης και κοινωνικής κατεδάφισης.